Καλησπέρα κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Ως Πρόεδρος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου θεωρώ ότι η απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε, πιστεύω ότι σχετίζεται εκτός των άλλων και μια σημαντική πτυχή για όλους τους πολίτες είναι την επανεκκίνηση της πλήρους λειτουργίας των νοσοκομείων. Είναι γνωστές οι δυσκολίες και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η αναστολή λειτουργιών, όπως οι επισκέψεις των πολιτών στα εξωτερικά ιατρεία και στα προγραμματισμένα χειρουργεία. Για να μπορέσουν τα νοσοκομεία μας να προσφέρουν και πάλι τις υπηρεσίες στους πολίτες, θα πρέπει πρώτα να πετύχουμε την αποσυμφόρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας και βασικά την αποσυμπίεση των κλινικών νοσηλείας ασθενών με COVID. Για να το πετύχουμε αυτό, κλειδί θεωρείται η στάση που θα τηρήσουν καταρχήν οι υγειονομικοί, οι γιατροί και το προσωπικό, και ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο το σύστημα υγείας και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Στην πιο κρίσιμη καμπή αυτής της μάχης κατά του COVID-19, θεωρώ ότι χρειάζεται συμμετοχή όλων μας για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα. Βασικά, παρόλο που τα εμβόλια για τον νοσοκομείο δεν υποκαθιστούν τα υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας σε αυτή τη φάση της πανδημίας, ο εμβολιασμός είναι ως το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστού πληθυσμού θα χτίσει σταδιακά την ανοσία. Προκειμένου θα εξασφαλίσει την ελπίδα ότι ο ιδιωτικός σύστημας υγείας θα μπορέσει να θωρακίσει καλύτερα και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τους ασθενείς με COVID-19, αλλά και να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει όλους τους υπόλοιπους ασθενείς, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα αγωνιούν, περιμένοντας να ανοίξουν τα χειρουργεία και τα ιατρία. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, οι ασθένειες δεν σταματούν. Ένα πράγμα για να αναφερθώ, γιατί δεν έχω γράψει τίποτα. Κύριε Παντελιάδη. Λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Λοιπόν, οι ανάγκες περίθαλψης δεν σταματούν. Αυτή τη στιγμή που προέχει να κρατήσουμε τα νοσοκομεία όρθια, προσφέροντας ανάσες στους γιατρούς, στους νοσηλευτές μας που δίνουν συγκλονιστικό αγώνα και να δεχθούμε ξανά τους πολίτες στα νοσοκομεία και πιστεύω ότι τα εμβόλια είναι ο σύμμαχός μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς την προσεχή Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η συμμετοχή του προσωπικού είναι πολύ μεγάλη, ειδικά των γιατρών, και αισιοδοξούμε ότι θα δώσουμε το καλό παράδειγμα μέσα αλλά και έξω από το νοσοκομείο. Τα δύο εμβολιαστικά κέντρα που οργανώσαμε είναι έτοιμα. Το προσωπικό που ανέλαβε να φέρει πέρα στους εμβολιασμούς έχει εκπαιδευτεί και όλη η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραβιώτη. Ελπίζουμε πραγματικά σύντομα και εσείς, όπως άρχισε το ΑΧΕΠΑ χτες, να μπείτε στη διαδικασία του εμβολιασμού και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να πω ότι είναι μαζί μας ο καθηγητής παθολογίας λοιμοξιολογίας από το